Να ξεκινήσουμε με αυτά τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρς, τα οποία πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, με πρωτοβουλία βέβαια των ανθρώπων του χαμόγελου. Από τη μία να αναδείξουμε, από τη μία να προβάλλουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων και από την άλλη να βοηθήσουμε, όπως μπορεί ο καθένας, στο βαθμό που μπορεί, και να συνδράμει στις γενικότερες προσπάθειες του οργανισμού. Ένας οργανισμός ο οποίος στέκεται εδώ και δεκαετίες δίπλα στην οικογένεια, δίπλα στη γυναίκα, δίπλα στο παιδί. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τριανταφύλου, τον κύριο Νίκο Τριανταφύλου, τον υπεύθυνο του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης Χανίων. Στα Χανιά θα πάμε, στο χαμόγελο του παιδιού. Την καλησπέρα μας, κύριε Τριανταφύλου. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται σε εξέλιξη το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ εκεί στα Χανιά, στο χαμόγελο του παιδιού. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση του κόσμου. Είναι πολύ, πολύ δυνατή η ανταπόκριση κάθε χρόνο. Εδώ και 27 χρόνια είναι ο κόσμος δίπλα μας. Συγκεκριμένα στα Χανιά από το 2014 που ξεκίνησε το χαμόγελο και ήταν το πρώτο, ας το πούμε έτσι, σημείο που ξεκίνησε στην Κρήτη. Ήταν όλες οι δράσεις αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο και υπήρχε πολύ μεγάλη στήριξη και συνεχίζει να υπάρχει. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το πρακτικό σκέλος, δηλαδή τι μπορεί να βρει κάποιος στο μπαζάρ, πότε ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, πότε ολοκληρώνεται και βέβαια πού θα κατευθυνθούν τα έσοδα, σε ποιες δομές. Ακριβώς. Τα μπαζάρ μας έχουν ξεκινήσει ήδη. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ναι. Στα Χανιά θα βρίσκεται το μπαζάρ μας στην πλατεία 1866 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Θα έχει ωράριο καταστημάτων. Αντίστοιχα στο Ρέθυμνο μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, επίσης με ωράριο καταστημάτων, και στο Ηράκλειο, στην Οδό Δικαιοσύνης, θα βρίσκεται μέχρι και τις 7 του Γενάρη, κατά το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Παράλληλα θα κάνουμε και σε άλλες πόλεις της Κρήτης, μεμονωμένα δηλαδή, συγκεκριμένα αύριο στην Ιεράπετρα, στην κεντρική πλατεία, θα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Την επόμενη μέρα στις 22 του μήνα και στις 23 θα βρίσκεται το μπαζάρ μας στη Σιτία, στην κεντρική πλατεία, επίσης από τις 11 μέχρι τις 7. Και στις 24 του μήνα θα είμαστε στις Μοίρες, έξω από το Δημαρχείο Μοιρών, από τις 9 μέχρι τις 2 στο μπαζάρ μας. Ο κόσμος μπορεί να βρει λογοτυπημένα είδη του χαμόγελου, χριστουγεννιάτικα αγούρια, κατασκευές των εθελοντών μας, όλα είναι φτιαγμένα με αγάπη. Έχουν μέσα το πνεύμα του εθελοντισμού, που αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί αυτό που είχε γράψει και ο μικρός μας, ο ιδρυτής μας, ο μικρός Ανδρέας, στο ημερολόγιο του, ήταν ότι αν ενωθούμε όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Και αυτό έχει γίνει στο χαμόγελο, έχουν ενωθεί εθελοντές, εργαζόμενοι, επιστημονικό προσωπικό και έχουν καταφέρει ένα μεγάλο έργο. Σε αυτά τα 27 χρόνια να στηρίξουμε 1.900.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε 24 ώρες 24ωρο και μέσα από τη γραμμή μας το 1556. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει και μια εφαρμογή chat 1556 για τα παιδιά που δεν έχουν την ευκολία να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πάρουν και να ζητήσουν βοήθεια, για τους πιο νέους δηλαδή. Και παράλληλα αυτή την περίοδο των γιορτών μπορεί ο κόσμος, ο οποίος για τον ΑΒ λόγο δεν μπορέσει να έρθει στα παζάρια μας, στέλνοντας απλά τη λέξη χαμόγελο στο 19810, να στηρίξει το έργο και τη δράση του οργανισμού ή και με μία κλήση στον ίδιο αριθμό. Και φυσικά έχουμε δημιουργήσει και μία πλατφόρμα crowdfunding στο site μας, στο χαμόγελο.gr, όπου εκεί ο επισκέπτης και υποστηρικτής μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών. Πόσο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για βοήθεια τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε μία περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό την πανδημία, την επιδημιολογική κρίση, τώρα στις μέρες μας έχουμε ακρίβεια, ανατιμήσεις και παράλληλα υποθέτω, κύριε Τριανταφύλου, έχουν οξυνθεί και φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Ακριβώς. Είναι ειδικά την περίοδο του κορονοϊού είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση.
Μπορώ να σας πω δηλαδή ότι κάθε μέρα διαχειριζόμαστε περιστατικά είτε κακοποίησης είτε bullying. Οπότε αυτό που προσπαθεί το χαμόγελο, παρόλο που αυξάνονται αυτοί οι αριθμοί, είναι να λειτουργήσουμε με την πρόληψη, να λειτουργήσουμε ολιστικά, να μην είμαστε αυτοί που απλά θα μαθαίνουν τα γεγονότα και τα συμπάντα. Γι' αυτό προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις μας στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκεια, να πετύχουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή την πρόληψη. Να μην υπάρχουν φαινόμενα bullying, να προλάβουμε περιστατικά, να μιλάνε τα παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικά να μιλάνε, και όχι μόνο τα παιδιά, και οι γείτονες. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πολλές φορές όταν τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν και βρίσκονται σε μια κατάσταση έτσι νοσηρή, να παίρνουν οι συμπολίτες μας πρωτοβουλία και να καλούν στη γραμμή μας το 1156. Μάλιστα. Τι να πούμε, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε και για τον απολογισμό της δράσης με τα μπαζάρ. Σίγουρα η ανταπόκριση είναι συγκινητική και βέβαια αναμένουμε κάτι παρόμοιο και τις επόμενες ημέρες. Κλείνοντας, εμείς απλά σας καλούμε να γίνετε ο Άγιος Βασίλης που περιμένει κάθε παιδί. Και αυτό θεωρώ είναι το πιο σημαντικό, να δώσουμε χαρά στα παιδιά αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.